Για πάμε λίγο να μας πείτε τη δική σας θέση. Παρακολούθησα την τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος από την αρχή που είχε ανοίξει αυτή η συζήτηση. Είχατε βάλει και το θέμα των νησιών, όπως επίσης υπάρχει και ρεπορτάζ στο Ριζοσπάστη αναφορικά με αυτόν τον εξοπλισμό. Τι λέτε εσείς? Τον εφησυχασμό που επιχείρησε να καλλιεργήσει και τώρα ο κύριος Σπανάκης στην τοποθέτησή του, ουσιαστικά τον καλλιεργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και η ίδια κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι όπως επισημάνατε, διέψευδε κατηγορηματικά την αποστολή εξοπλισμού πέρα από τα πρώτα αυτά τα γνωστά Καλάσνικοφ που λέγανε, όσο και ήταν, όπως και μέχρι σήμερα διαψεύδει και δεν απαντά στα ζητήματα που υπάρχουν για αποστολή και ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία. Και εμείς επαναλαμβάνουμε και αναρωτιόμαστε, γιατί βέβαια η σημερινή Επιτροπή ήταν πραγματικά κατώτερη των περιστάσεων και των κινδύνων, αν θέλετε, που υπάρχουν από αυτή την εμπλοκή, την ενεργότατη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο με την... Εσείς, κυρία Κομινάκα, στο Κομμουνιστικό Κόμμα, σήμερα ενημερωθήκατε, μάθατε? Φυσικά και δεν ενημερωθήκαμε, όπως και δεν ενημερώθηκε ολόκληρη η Βουλή. Με τι? Με το πρόσχημα ότι αυτά τα ζητήματα είναι απόρριτα. Και εμείς αναρωτιόμαστε αν τελικά ο οπλισμός που στάλει είναι άχρηστος, δεν εξυπηρετεί την άμυνα της χώρας. Πώς γίνεται αυτό να συμβαδίζει με την επιχειρηματολογία που χρησιμοποίησε ο Υπουργός, ότι αν τέτοια ζητήματα τα συζητούσαμε ανοιχτά, θα αφήναμε, ουσιαστικά θα ήταν σαν να αφήνουμε έκθετη τη χώρα, γιατί θα γινόταν ευρέως γνωστή η αμυντική της ικανότητα. Άρα αυτού του είδους οι αντιφάσεις που υπάρχουν στις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών επιβεβαιώνουν στην πραγματικότητα την ανησυχία που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό και στις ίδιες τις ένοπλες δυνάμεις για το τι συνέπειες θα έχει και στο θέμα της αμυντικής ικανότητας της χώρας η αποστολή και από ευαίσθητες περιοχές όπως τα νησιά. Οπλισμού. Στα νησιά, πού βασίζεστε στο Κομμουνιστικό Τώρα, Κόμμα και λέτε? Κοιτάξτε, ότι δείτε, εμείς δεν θα παίξουμε το ρόλο της κυβέρνησης, αυτό που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, να το κάνουμε εμείς, να ενημερώσουμε για πράγματα που δεν επέλεξε να κάνει η κυβέρνηση. Όμως, ιδιαίτερα και για το τι σήμερα πραγματικά ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση κρυφό καμάρι. Υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν tweets της Ουκρανικής πρεσβείας, υπάρχουν άτυπα και επίσημες ενημερώσεις και δημοσιεύματα στις εφημερίδες και η κυβέρνηση καμώνεται ότι δεν γνωρίζει. Και δεν μιλάμε για έναν. Στην τοποθέτηση σήμερα του εκπροσώπου του Κομμουνιστικού Κόμματος, του κ. Παπαναστάση, έκανε μια αναλυτική, όπως υπάρχει και στο Ριζοσπάστη, μια αναλυτική, έθεσε αναλυτικά ερωτήματα για τα οποία δεν πήραμε απαντήσεις για συγκεκριμένα οπλικά συστήματα που είναι γνωστό ότι έχουν φύγει για την Ουκρανία, για το πώς αυτά θα αντικατασταθούν, για άλλες περιπτώσεις υλικών που είναι δυσέβρετα και δύσκολο να αντικατασταθούν σήμερα. Άρα, εμείς θέτουμε ερωτήματα για τα οποία δεν παίρνουμε απαντήσεις. Βγάζοντας το συμπέρασμα ότι υπάρχει όντως αποδυνάμωση στα νησιά. Υπάρχει αυτή η ανησυχία, δεν μπορώ να προσδιορίσω, ούτε θα παίξουμε, ξαναλέμε, εμείς αυτό το ρόλο. Καταλαβαίνω, δεν λέω να μου πείτε γιατί. Και θεωρούμε ότι σήμερα η συζήτηση έπρεπε να ήταν άλλη και για το κομμάτι αυτό, αν θέλετε, το τι κενά δημιουργεί η αποστολή αυτή στην άμυνα της χώρας. Και κυρίως γιατί θεωρούμε ότι η υπεύθυνη στάση απέναντι στον ελληνικό λαό είναι να ενημερωθεί για τους κινδύνους που αναλαμβάνει όταν μετατρέπεται σε ενεργό εμπόλεμο εταίρο της κυβέρνησης Ζελένσκι και κυρίως ενεργό εμπόλεμο εταίρων των ατοικών σχεδιασμών στην περιοχή. Και για τα αντίπεινα... Τον ατοικό σχεδιασμό να το καταλάβω. Ο Ζελένσκι, άσχετα αν μας αρέσει ως πρόσωπο, είναι ένας πρωθυπουργός μιας χώρας ευρωπαϊκής που δέχεται επίθεση, χυδαία, από ένα καθεστώς που δεν είναι δημοκρατικό. Δηλαδή να συμφωνήσουμε σε αυτό όμως. Συμφωνούμε. Μπορεί ο Ζελένσκι να μας αρέσει, κοιτάξτε, γιατί είναι ηθοποιός και εμείς θέλουμε διανοούμενους κλπ. Εμείς ξέρετε ως κόμμα δεν μπαίνουμε στο θέμα των προσώπων. Αλλά πάντως είναι μια χώρα δημοκρατική που δέχεται επίθεση από μια άλλη χώρα που το καθεστώς της δεν το λες δημοκρατικό. Και σκοτώνονται παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε, το αν είναι ή δεν είναι η Ρωσία, η Ουκρανία, δεν το κάθε κράτος, δεν θα το
αμφισβητήσω εγώ ότι μπαίνουμε σε αυτό το ζήτημα. Πάντως, το θέμα είναι, ότι αυτή τη στιγμή στην πλάτη του Ουκρανικού λαού, ο οποίος πραγματικά δέχεται επίθεση και είναι ο σάκος του Γκάλη, θα τους βοηθούσαμε. Θα λέγει κανείς τίποτα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία εξελίσσεται ένας πόλεμος δυστυχώς, όχι για τα συμφέροντα του Ουκρανικού λαού, αλλά ένας πόλεμος μεταξύ δύο υπεραλληστικών δυνάμεων, της Ρωσίας από τη μια που με απαράδεικτο τρόπο εισέβαλε στην Ουκρανία, αλλά και των Νατοϊκών από την άλλη, που εδώ και χρόνια προετοίμαζαν αυτή την τον πόλεμο και για τα οποία δεν δικαιούται και κανένας, αν θέλετε, ούτε η ελληνική κυβέρνηση να δηλώνει άδεια. Ακούσατε τώρα και την αντιπαράθεση που γίνεται εδώ. Οι προβλέψεις είναι πολύ συγκεκριμένες για τον κόσμο. Καμιά φορά μέσα σε αυτή τη συζήτηση μπαίνει η συζήτηση για το πλαφόν, για τους ελέγχους. Εσείς στο ΚΚΕ έχετε κάτι που άμεσα θα μπορούσε να αλλάξει? Εμείς ως ΚΚΕ έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση στη Βουλή για τα ζητήματα της ακρίβειας και συγκεκριμένα στο θέμα των καυσίμων. Λέμε ότι σε αυτές τις συνθήκες τίποτα άλλο πέρα από την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν μπορεί να συζητιέται ως ανακούφιση για τα λαϊκά νοικοκυριά. Όπως αντίστοιχα έχουμε πει και για τα ζητήματα της ενέργειας με την κατάργηση του ΦΠΑ, ειδικού φόρου κατανάλωσης, για να μπορέσει πραγματικά να ανακουφιστούν τα λαϊκά νοικοκυριά και μια σειρά άλλα μέτρα, την κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής κλπ. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου τροπολογίας στη Βουλή με αυτά τα ζητήματα, η οποία βέβαια παραπέμφθηκε στις ελληνικές καλένδες. Και για τα ειδικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, την κατάργηση του ΦΠΑ, γιατί δεν μπορεί σήμερα σε αυτές τις συνθήκες που πραγματικά στενάζουν τα λαϊκά νοικοκυριά, οι προτάσεις που ακούγονται είτε από την κυβέρνηση είτε και από τα άλλα κόμματα. Γιατί αν θέλετε και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής παραμένουν στα πλαίσια αυτά, στο πλαίσιο που η λογική του να παραμείνουν στα επιτρεπτά ευρωπαϊκά όρια, στην πραγματικότητα αναπαράγει την αιτία που φτάνουν εδώ που φτάνουν οι τιμές. Και δεν μπορεί την ίδια ώρα, για παράδειγμα, για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο ζήτημα, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση περηφανεύεται και εξαγγέλει εξοπλισμούς μαμούθ, τους οποίους τους πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, την ώρα που κάνουμε τα πρωτοπαλίκαρα του ΝΑΤΟ και είμαστε πρωταθλητές στις εξοπλιστικές δαπάνες, πάντα τα δημοσιονομικά να μην επαρκούν για να ελαφρυνθούν τα λαϊκά νοικοκυριά. Και δεν είναι, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι λύση το να τα πάρουν από την τσέπη του φορολογούμενου και να τα δώσουν στην τσέπη του καταναλωτή. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα που μέχρι τώρα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, στην πραγματικότητα, ενώ το να δίνει ένα μέρος να επιδοτεί, αφαιρούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα στην πραγματικότητα πάλι με τον ίδιο. Θα μπορούσε να μειωθεί ο φόρος και να μην έχουμε θέμα στα έσοδα, γιατί και εκείνοι δεν λένε ότι δεν θέλουμε να το κάνουμε, λένε ότι εγώ θα έχω και ανώμετα, θα έχω τρύπα στα έσοδα. Βέβαια, όμως γιατί είναι ένας σίγουρος τρόπος για τις κυβερνήσεις να έχουν έσοδα αυτή η φόρη. Ναι, είναι επιλεκτική όμως η επιλογή, αν θέλετε, το που έχουμε δημοσιονομικά όρια, το τι επιτρέπουν τα δημοσιονομικά όρια και το τι δεν επιτρέπει. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή, αν θες πραγματικά να ανακουφίσεις τα λαϊκά νοικοκυριά, αυτό θα έπρεπε να είναι νούμερο ένα προτεραιότητα. Και ας φορολογήσουν τέλος πάντων τους εφοπλιστές που έχουν δεκάδες φοροαπαλλαγές με συνταγματική μάλιστα κατοχήρωση από όλες τις κυβερνήσεις και που δεν το ακουμπάει κανένας αυτό το ζήτημα. Ας φορολογήσουν με κλιμακωτή φορολόγηση τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Ας επειδή είναι και φοροτεχνικό, γνωρίζει ο κύριος Σπανάκης, ας θέσουν σε εφαρμογή τον ΕΦΑ, έναν φόρο για την ακίνητη περιουσία των ανών των επιχειρήσεων, ο οποίος είναι ψηφισμένος νόμος και δεν εφαρμόστηκε ποτέ και από καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Να, ένα σωρό προτάσεις που σας καταθέτουμε. Τα νομικά πρόσωπα ήδη επιβαρύνονται και θα πρέπει να πάμε σε μειώσεις φορολογίας για την ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων. Δεν είναι λογική αυτή. Ναι, βέβαια, δεν είναι λογική επιβαρύνεται παραπάνω. Το θέμα είναι τι διαλέγεται. Διαφωνούμε. Ότι αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι ο κρατικός προϋπολογισμός το 94% συγκεντρώνεται τα φορολογικά έσοδα από τα φυσικά πρόσωπα. Είναι δεδομένο ένα πράγμα. Ποιος πληρώνει, ποιος σηκώνει τα μεγάλα βάρη. Αυτά τα λέτε και στη Βουλή και εσείς και ο Νίκος Καθανασόπουλος. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Αλφός, ακούστε. Σας ρωτώ αν τα βάλουμε σε μία σειρά. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Η φορολογική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων με Νέα Δημοκρατία μειώθηκε.
Αυτό δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Δεν μπορεί να μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά των λαϊκών νοικοκυριών που παίρνει ένα μισθό 6 και 7 εκατοστάρικα και παλεύει να τα βγάλει πέρα με τις κρίσεις που μειώσαν το ποσοστό του κέρδους. Εσείς βλέπετε εκλογές το Σεπτέμβριο? Εντάξει, είναι κάτι που ακούγεται, αλλά δεν είναι κάτι που το κρίνουμε εμείς. Αν θα ενώ και να σας πω ότι κάτι, εμείς ως κόμμα, και αν θέλετε διαφοροποιούμαστε και από τα άλλα κόμματα που λέτε ότι ξαφνικά τους βλέπετε στις πλατείες και στις συγκεντρώσεις, δεν σταματήσαμε ποτέ να έχουμε αυτή την επαφή με τον κόσμο. Ούτε περιμένουμε, ούτε καλούμε τον κόσμο να περιμένει τις εκλογές για να λύσει τα προβλήματά του. Το ΚΚΕ εδώ και πάρα πολύ καιρό και όλο το διάστημα έχει κάνει κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης στο λαό, σε ανθρώπους που ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν, σήμερα βιώνουν μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί, ούτε μπορεί να περιμένουν, αν θέλετε, την κυβερνητική εναλλαγή, για να έρθει ο νέος σωτήρας που θα του τάξει λαγούς με πετραχίλια και θα βλέπει συνεχώς την κατηφόρα να μην έχει επιστροφή. Και αν θέλετε, η θέση και των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος και των στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν δίπλα σε όλους εκείνους τους χώρους που απουσίαζαν όλα τα υπόλοιπα πολιτικά στελέχη, που δόθηκαν μεγάλες μάχες σε εργασιακούς χώρους όπως την Κόσκο, όπως την eFood, όπως τη Λάρκο, στα πετρέλα Καβάλας, εκεί που στο Συνδικάτου Οικοδόμων, εκεί που έδωσαν μια μάχη στην Ομοσπονδία Οικοδόμων και κέρδισαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εκεί πραγματικά που κρίνεται, αν θέλετε, το ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους. Γιατί να πω αυτό και να κλείσω. Εκλογικό πύχη, ότι έχετε να πείτε. Θα σας πω, για να πω αυτό, ότι πραγματικά ακούμε σήμερα υποτιθέμενες αντιπαραθέσεις και αγεφύρωτες διαφορές, αλλά εμείς αναρωτιόμαστε. Τα καλέσματα από τη μια μεριά, ότι συνεργασία βλέπουμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μια Νέα Δημοκρατία χωρίς Μητσοτάκη. Βλέπουμε συνεργασία για έναν υπουργό κοινής αποδοχής. Από την άλλη μεριά, από τη μεριά του Πασόκ, να λέει ότι εγώ μπορώ να συζητήσω για συνεργασίες, αλλά χωρίς Μητσοτάκη και Τσίπρα. Αυτά όλα δείχνουν αγεφύρωτες διαφορές στη προγραμματική βάση και πολύ περισσότερο όταν όλα αυτά τα κόμματα από κοινού ψήφισαν το Ταμείο Ανάκαμψης που αποτελεί το μνημόνιο των μνημονίων για τον ελληνικό λαό και που θα είναι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης με όποια σύνθεση αυτή και αν έχει και που ξέρετε πολύ καλά και έχει πλέον αποκτήσει εμπειρία ο λαός και από τις προηγούμενες διαφόρων χρωμάτων και συνθέσεων κυβερνήσεις, γιατί είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια και κυβερνήσεις τεχνοκρατών, κυβερνήσεις συνεργασίας, κεντροδεξιές, αριστερές. Και σας κάνει διαφορά αν έχουμε ένα μπλοκ δυνάμεων που είναι από το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς με τη δεξιά. Το θέμα είναι, έκανε διαφορά στον ελληνικό λαό η προηγούμενη κυβέρνηση και βέβαια. Κάποιοι λένε ότι θα. Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάνουμε υποθέσεις τώρα. Ότι θα μπορούσατε να μην συνεργαστείτε, να δείξετε ανοχή. Μα ανοχή σε μια κυβέρνηση που θα κάνει τι? Όταν όλα αυτά τα κόμματα έχουν δηλώσει εκ των προτέρων τις δεσμεύσεις τους με τις νατοϊκές υποχρεώσεις, έχουν δηλώσει τις δεσμεύσεις τους στο Ταμείο Ανάκαμψης που έχει συγκεκριμένο, αν θέλετε, βάρη για το λαό σε αντίθεση με άλλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχουν θέσει τις δεσμεύσεις τους για το ενεργειακό μείγμα, αν θέλετε, της χώρας που δημιουργεί τη μεγάλη ακρίβεια για τα λαϊκά νοικοκυριά που δεν θα αλλάξει αν δεν αλλάξει αυτό το μείγμα υπό τις υποθέμενες πράσινη μετάβαση. Εκλογικό πύχη έχετε εσείς? Ο ένας λέει αυτοδύναμη, ο άλλος λέει πρώτος και με μία ψήφο για να συνεργαστώ με άλλους εσείς. Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι αλλού μετράμε τη δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλούμε τον λαό να βγάλει όσο το δυνατόν πιο ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί το ξέρει ότι είναι το μόνο κόμμα που θα είναι πραγματικά δίπλα του, ακόμα και όταν οι δυνάμεις του είναι κατώτερες από αυτές που αποτυπώνονται, αν θέλετε, και στη δράση και στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές και λοιπά, και στην εμπιστοσύνη που δείχνει ο κόσμος στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Λέμε ότι το μόνο συμφέρον που έχει σήμερα ο λαός είναι να βγάλει όσο το δυνατόν ισχυρότερο το ΚΚΕ, που θα είναι και το μόνο κόμμα την επόμενη μέρα που θα διεκδικήσει απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση.